Γεια σας. Λοιπόν, Δημήτρη, θα ξεκινήσουμε με εσένα. Ναι. Γιατί είσαι απογοητευμένη? Τι συμβαίνει πάλι? Δεν είμαι απογοητευμένη, δεν απογοητεύομαι τόσο εύκολα. Έχω περάσει τόσα που αυτό δεν μου είναι τίποτα. Πάντα περιμένεις κάτι άλλο και έρχεται κάτι άλλο. Εννοείται από τη... Ναι. Ναι, βέβαια. Δεν γίνεται να μην προσπαθώ. Κάθε φορά σας αρέσω σε όλες πάρα πολύ, αλλά οι βαθμοί σας είναι... Εγώ από εδώ και πέρα, ας πούμε, στην Ελεάνα, να ξέρετε, το λέω και σε εσάς, θα βάζω ένα. Γιατί, μα, γι' αυτό όμως δεν είναι θέμα να βάζω ένα. Θα σας εξηγήσω, υποτίθεται ότι είναι η δουλειά τους και δεν βλέπω τίποτα από αυτές να πάρω μία πρόταση. Είναι σαν να ερχόντουσαν όλες σε καλυστία και να ήμουν κι εγώ. Ποια θα κέρδιζε εγώ? Κάτα. Ξεκάθαρα. Έμα. Ωραία. Λοιπόν, κοίτα. Έχεις μια χρωματική αρμονία που την παρατηρώ το τελευταίο καιρό πάρα πολύ σε όλες τις εμφανίσεις που κάνεις. Δηλαδή, το χακί, το γαλάζιο, το μπέζ, η τσάντα και τα αθλητικά γενικά έχουν μια, και το ρολόι, έχουν μια αρμονία σαν χρώματα. Δεν πειράζει, αφού είσαι business woman, το ρολόι κολλάει μια χαρά. Αυτό που είναι βαρετό, θα σου πω τι είναι. Είναι η γραβάτα, όπου ήθελες να βάλεις μια γραβάτα, έβαλες μια πολύ βαρετή γραβάτα αντρική, που δεν σου δίνει κάτι στο στυλ. Ήθελε μια πιο ιδιαίτερη γραβάτα και λίγο πιο κοντή. Η τσάντα είναι μια χαρά. Εμένα μου αρέσει η εμφάνισή σου. Υπάρχει αυτή η αρμονία που σου λέω, με δύο αστοχίες που σου είπα. Ευχαριστώ πολύ. Στέλιο μου. Ναι. Κοίταξε, έχει σίγουρα μία άποψη αυτό το look, αλλά μου κάνει πιο πολύ σαν walk of shame παρά σαν πάω σε συνέντευξη για δουλειά. Θα κρατούσα το πουκάμισο ξεκούμποτο, γιατί είσαι ένα κορίτσι που δεν είσαι τόσο σφιγμένο. Δεν θα ήθελα να καταπιέσεις τη δική σου προσωπικότητα μέσα σε μια γραβάτα. Δεν είσαι αυτό το κορίτσι. Θα ήθελα 2-3 κουμπιά ανοιχτά, ίσως ένα να πολύ... Να το κάνω, θέλετε. Κάντο, ναι. Θες βοήθεια? Όχι, εντάξει. Θα βάλω αυτό πίσω και θα το ανοίξω. Προσοχή εκεί με τις γραβάτες. Λίγο να είσαι πιο ανάλαφρη. Το παντελόνι θα το ήθελα χωρίς λάστιχο και χωρίς κορδόνι. Δηλαδή αν ήταν παντελόνι σε αυτό το χρώμα και σε αυτό το φάρδος, αλλά να έχει κανονικά κουμπί, θυλάκια, ίσως και μία ζώνη. Λοιπόν... θα σου βάλω 2. Ευχαριστώ. Όπα, άλλο ένα διαράκι. Σοφία. Διονυσία, για μένα το πιο αγαπημένο μου πράγμα σε αυτή την εικόνα είναι την κρεβάτα. Μπερδεύτηκα. Εντάξει, πραγματικά. Okay, μπορείς να μου το βάλεις πίσω, because δεν ξέρω, I think είναι το... Θέλετε να τη βάλω κανονικά? Ναι, κανονικά. Εσύ προτιμάς να είσαι πιο άνετη και να αισθάνεσαι καλά με το style σου και επειδή τη μέση κάτω το καταλάβω και το έφερες εδώ σε αυτή την εικόνα και από τη μέση πάνω έφερες και το concept και το challenge σήμερα. Αυτό είναι very cool και έτσι που πάει για art director, έφερες κάτι πιο περίεργο σε αυτό το σύνολο για μένα. Μορ, μπράβο. Να σου δώσω 3. 3 νησία. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα 3 νησία, χαμός γίνεται. Λοιπόν, 8,8 είναι η τελική βαθμολογία. Τρίαμβο σε σχέση με αυτό εδώ. Ούτε του παπά. Μπορείς να γυρίσεις πίσω, Διονυσία. 3 νησία, συγγνώμη.